τα μάτια μου κλαμμένα και τα χείλια πικραμένα, θέλω να σας πω. Ο πόνος και η φρίκη του πολέμου που έζησε ο νεαρός Σαμίρ συγκίνησε τον Λουδοβίκο των Αναγείων, ο οποίος παρουσίασε το νέο του τραγούδι στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Είδε να εκτελούν τον πατέρα του οι Ταλιμπάν. Η μητέρα του πεθαίνει όταν ήταν 35 χρονών. Τον πήρε η θεία του στην Περσία. Οι γιαγιάδες, στα νουρίσματα που έχουν οι Αυγανοί για τα παιδιά τους, λένε να γίνεις μεγάλος σαν τον Αλέξανδρο. Στο Αλέξανδρο την χώρα να είναι ευλογημένη ώρα. Στο Ιράν μαθαίνεις ότι ο πατέρας σου έπεσε θύμα των Ταλιμπάν. Ναι. Πώς αποφασίζεις να φύγεις από το Ιράν, γιατί το αποφασίζεις, τι είναι αυτό που σε τραβάει να φύγεις? Έφυγε από την αρχή, δεν μπορείς να πας σε σχολείο. Με πνίξε με στην αλμύρα. Συγκινητική και η στιγμή που ο Σαμίρ τραγουδά. Είπα σ' αχασώ. Πρόκειται για τον Αυγανό πρόσφυγα, τον οποίο γνωρίσαμε στη διάρκεια ρεπορτάζ πριν από 2 χρόνια. Πολύ μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί έπαει μεγάλωσα. Εδώ είναι το σπίτι σου τώρα? Ναι, παίρνει σπίτι μου. Περπατώντας από την Περσία, έφτασε στο Ιράκ, την Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου φιλοξενήθηκε στο κέντρο ασυνόδευτων ανηλίκων ετούντων άσυλο Ανόγια, με τον ίδιο να ενσωματώνεται στην τοπική κοινωνία. Οι Ανογιανοί είναι πολύ καλοί, ας πούμε. Πάω καφενείο και τσερνάνε, κερνάνε, ας πούμε, και εγώ κερνάω. Έχει ενταχθεί απολύτως. Επειδή γίναμε φίλοι και επειδή μου εμπιστεύτηκε αυτή την ιστορία που εγώ κοινοποίησα τώρα τη ζωή του, συγχύθηκα πάρα πολύ και έγραψα ένα τραγούδι. Ο Λουδοβίκος των Αναγείων αναφέρθηκε στα Γιακίνθια, τα οποία μετά από 2 χρόνια επιστρέφουν δυναμικά στα τέλη Ιουλίου του 2019, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ελεύθερη εισόδου στο κοινό. Δεν είναι το πρεπό του αντρούς, τα κάνει να διηγάται. Αυτό είναι και ο τίτλος του Γιακίνθιου φέτος. Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε 3 μέρες, ας πούμε. Οι 2 μέρες να γίνονται από το μεσημέρι και μετά, διάρκεια της ημέρας. Σκοπεύουμε να μην έχουμε ηχητικά. Όπως ανέφερε, τα Γιακίνθια θα είναι αφιερωμένα στο σπουδαίο άνθρωπο Μιχάλη Σταυρακάκη, τον ιδρυτή του Γυμνασίου και Λυκείου Αναγείων. Ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο ανώτερος όλων που πέρασε από τα Νόγια, ήταν ο Μιχάλης Σταυρακάκης. Ο καλλιτέχνης μίλησε με θερμά λόγια για τον Ψαραντώνη και, όπως ανέφερε στο Γιώργο Σαχίνη, προετοιμάζει έκθεση ζωγραφική στο Ηράκλειο με κεντρικό πρόσωπο τον Ψαραντώνη, τα εγγένεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν στις 14 Μαρτίου. Ο Ψαραντώνης δεν λέγεται δάσκαλος, γιατί δεν μπορεί να έχει μαθητές. Είναι ένας και μοναδικός. Θα πω ότι λέει ο Αγγέλης του Παθανασίου. Όταν κάποτε φύγει ο Ψαραντώνης, κατ' εμέ η Κρήτη θα γύρει. Ο Τροβαδούρος του Έρωτα μίλησε για την αγάπη, την απλότητα, αλλά και το παραμύθι που έγραψε με τίτλο «Το Γεράνι και το Καναρίνι». Και το πείθει λοιπόν σιγά σιγά να τραγουδάει. Του λέει: «Για να ελευθερωθούμε, πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε τη φυλακή μας». Ενώ οι ευχές που έστειλε προς όλο τον κόσμο. Δεν δίνω καθένα μας να μετρηθεί με την ευαισθησία του.